Έχεις λίγο χρόνο να βρεθούμε. Όλα θα πάνε καλά στη ζωή. Αφήνω την ώρα και τη στιγμή που δεν σε έχω μπλοκάρει. Κοίτα φάτσα. Παιδιά, ο Ζήκος είναι ο φωτογράφος, ο creator εδώ της έκθεσης. Εγώ να σας πω ότι ο Φίλιππος είναι ο πιο όμορφος άντρας της γης. Μετά τον Άλεξ. Μίλησαμε. Γεια σας. Γεια σας. Θα με βλέπω στο vlog. Γνώμη για καύσωνα. Α! Το βλέπεις. Κάποιος λοιπόν με έκανε, με δήλωσε στο GNTM. Ωραία. Αμάν. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog! Τι γίνεται παιδιά, πώς είμαστε, αυτό το vlog. Αχ, έχω τρίχες παντού του ρου, έχω τρίχες παντού του ρου. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε τέλεια. Πείτε μου πώς είστε, πού βρίσκεστε ακριβώς. Αυτή την ερώτηση κάπως τη σκέφτηκα σε ένα προηγούμενο βίντεο και με έχει ενθουσιάσει να μαθαίνω από πού βλέπετε, από πού μας βλέπετε, από πού μας παρακολουθείτε. Με τρελαίνει αυτή η ιδέα. Παιδί μου, περίμενε λίγο. Με έχει ενθουσιάσει λοιπόν η ιδέα του να μου λέτε από πού είστε αυτή τη στιγμή που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Είστε στην παραλία, είστε στην ξαπλώστρα, είστε στο σπίτι σας, στο air condition, είστε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν γράφετε εδώ από κάτω στα σχόλια πού βρίσκεστε και βλέπετε αυτό το βίντεο. Κάπως νιώθω ότι επικοινωνούμε καλύτερα έτσι, γιατί βλέπετε εσείς που είμαι, ξέρω εγώ που είστε. Σας έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι με τρελαίνει η επικοινωνία μας και το να κάνουμε sharing πληροφοριών. Ρε μαλάκα, γιατί δεν μπορώ τίποτα. Έχεις λίγο χρόνο να βρεθούμε. Είχαμε αγκαλιά και που ξέρεις. Αμάν. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog, το οποίο θα είναι έτσι ευχάριστο. Δεν ξέρω τι θα σας δείξω, αλλά θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Ναι. Μια σκούπα. Είναι η επόμενη μέρα, γιατί χθες άργησε πάρα πολύ να μπει αυτό εδώ το θαύμα της φύσης και ήμουνα νεκρός εσωτερικά και εξωτερικά. Μπήκε το air condition λοιπόν, έχουμε air condition, έχουμε γατί. Ο Ρου έχει τώρα αυτή τη διάθεση του τρελού. Μην έρχεσαι επιθετικά πάνω μου. Δεν σε αρέσει το παιχνίδι σου. Δεν σε αρέσει το παιχνίδι σου που το χιλιοπλήρωσα. Έχεις το μάτι του τρελού. Λα 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 λα. Είμαι τρελός η μωρού και έχω χάσει το μυαλό μου. Ωραία παιδιά, και θέλω να σας δείξω αυτό εδώ το κουτί που είναι μήλος κουφονίσια, που είναι από την φίλη μου. Αχ! Την Αλίνα. Η Αλίνα λοιπόν που λέτε, την ξέρω 100 χρόνια, είναι από τα Κουφονίσια, μένει στα Κουφονίσια μόνιμα. Όπως σας έχω πει, τα Κουφονίσια εμένα είναι το αγαπημένο μου νησί στη γη. Το κινητό δεν έχει σταματήσει να χτυπάει και μου είναι με τρελάνε. Και η Αλίνα, meet you at Κουφονίσια λέει εδώ. Φιλιππάκο μου, το Κουφονίσια περιμένει. Και εμείς το ίδιο, ελπίζω να λατρέψει το δωράκι σου, αγαπάμε. Παιδιά, τα Κουφονίσια είναι το πιο ωραίο νησί. Πάνω να βάλω το κινητό στο θόρυβο, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να μου γυρίσει εμένα το μάτι. Πάμε να δούμε τώρα τι μας στείλανε. Εδώ έχει ένα τέτοιο για το χέρι. Λέει Κουφονίσια και έχει και ένα ματάκι πάνω. Οτιδήποτε άλλο έλεγε, αν έλεγε οποιοδήποτε άλλο νησί, δεν θα το έβαζα. Θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο, αλλά το ότι λέει Κουφονίσια. Και ήθελα τέτοιο. Ρε Αλίνα, ήθελα πάρα πολύ ένα τέτοιο, γιατί είχα να βάζω μέσα τα αντιλιακά και αυτά και δεν είχα. Και ήθελα να πάρω από τις διακοπές και δεν πήρα τελικά και... Γιατί μυρίζουν όλα τόσο τέλεια όμως. Αλίνα, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τέλειο, θα το έχω συνέχεια σε όλες τις διακοπές μαζί μου. Μου έχει στείλει μία πέτρα. Εντάξει, εδώ πέτρα που μου στείλει, τρελή. Από τα Κουφονίσια. Θα έχω εννοείται τα πάντα εδώ από κάτω. Αυτό τι είναι? Ένα κάρο χειροποίητα σαπούνια. Αυτό μυρίζει έτσι. Πω, πω. Σφουγγάρι.
Αυτό είναι τέτοιο για πολέπιση, δεν είναι? Πείτε ρε παιδιά και εσείς από κάτω εδώ που τα ξέρετε. Μία κούπα κουφονισάκια μου. Και να ξέρετε ότι ο Μήλος, η Αλίνα, έχουν και μαγαζί στα κουφονίσια που λέγεται Μήλος και είναι φανταστικό μαγαζί, είναι από τα καλύτερα μαγαζιά στα κουφονίσια. Αν ποτέ πάτε κουφονίσια, να πάτε στο Μήλο και να ζητήσετε την Αλίνα και να της πείτε φιλιά από το Φίλιππο. Κι άλλο σαπούνι. Αυτό εδώ τι είναι? Face Body Lips με σπάνια βότανα της ελληνικής φύσης και ελαιόλαδο, 100% φυσικά προϊόντα. Κι άλλο σαπούνι. Αλίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω τα πάντα εδώ κάτω, παιδιά. Να μπείτε να ψάξετε ό,τι θέλετε, να ψωνίσετε και να πάτε κουφονίσια βασικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστώ! Παιδιά, έφυγα τώρα από το σπίτι. Έξω έχει καύσωνα. Μιλάμε καύσωνα, βοήθεια. Και πάω γρήγορα στη Δάφνη να κάνω ένα rapid test. Έτσι προληπτικά, γιατί δεν έχω τίποτα. Απλά επειδή μετά θα πάω στην Ginger Communication, στην Αγγελική τη Δούκα, και η Αγγελική θέλει γενικά, είναι πολύ προσεκτική, γιατί έχει και ένα παιδάκι, ένα πατατάκι, μικρό παιδάκι. Θα με πονέσεις πολύ? Όχι. Ωραία. Πάμε. Πω πω. Δυνατή. Τέλεια, τέλεια. Ήμουνα καλύτερα, σας πόνεσα. Όκαλο, δεν βλέπεις? Παιδιά, βγήκα αρνητικός αρχικά από το τεστ, περίμενα 100 ώρες μέσα στη ζέστη, ήμουνα έξω από την Ginger Communications. Δεν έχει καν air condition εδώ μέσα. Ναι, απλά πότε θα μπουν αυτά, μου τελείωσε το καλοκαίρι. 20 Ιουλίου. 20 Ιουλίου πάει, κρύο πια, χειμώνας. Λοιπόν, χέρι από εδώ. Παιδιά, η Αγγελικούλα μας, η Ginger, καλέ, το παίζεις καλή γλυκιά. Τέλειο. Ο κόσμος όμως που θα δει το vlog και σε ξέρει. Ναι, με ξέρει, δεν με ξέρει. Θα ξέρει τι. Όχι, ο κόσμος που πάω σε ξέρει. Πάω στο παιδάκι μου τώρα. Φιλάκια πολλά σε όλους. Δεν ξέρω τώρα, εσείς που παρακολουθείτε Φίπστερ, περαστικά θα έλεγα. Φιλάκια. Γεια σας. Την έριξες τη Δήμητρα. Και η Δήμητρα είναι το νέο απόκτημα της Giant εδώ πέρα. Αχ, τι είπε. Λοιπόν, ακούστε. Ψάχνω άλλον έναν άνθρωπο. Όντως. Ναι, ναι, στείλτε τα βιογραφικά. Καλέ, παιδιά, η Ginger Communications είναι η καλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα. Τα αλλάζει όλα. Όταν θα έρθετε εσείς, θα έχει air condition εδώ πέρα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Να το. Αν ενδιαφέρεστε, τι θέση ψάχνουμε? Λοιπόν, θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ικανός στην παραγωγή, θα του αρέσουν λίγο τα events και τα social media. Events, παραγωγή και social media. Αυτά. Μαλάκα, θα βρίσκουμε δουλειά αυτή τη στιγμή. Μαλάκα, γιατί δεν το έχεις πει τόση ώρα? Ωραία, θα έχω εδώ από κάτω ένα mail. Σωστά. Ωραία. Και σε αυτό το mail μπορείτε να στέλνετε τα βιογραφικά σας. Σωστά. Τα βιογραφικά σας. Και να επικοινωνήσουμε μαζί του. Αχ, μακάρι να πάρετε έναν subscriber εδώ. Τα παιδιά είναι πολύ φίλοι μου. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Όχι. Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα, είναι η επόμενη μέρα. Έλα να πεις μια καλημέρα στα παιδιά. Τα παιδιά σε αγαπάνε, ρου. Δεν θες τίποτα? Εδώ, την κάμερα που τη λατρεύεις, τη σχένεται. Με λατρεύεις? Έχω κάτι στο σπίτι γιατί ετοιμάζω μία παρουσίαση, που την ετοιμάζω πάρα πολύ καιρό. Απλά την είχα αφήσει λίγο με όλες αυτές τις δουλειές και τώρα πρέπει να την ολοκληρώσω πια, γιατί θα μιλήσω πάρα πολύ αστείο όλο αυτό. Θα μιλήσω στο TEDx, μισό λεπτό, να σας πω τις λεπτομέρειες αυτού του πράγματος που σας λέω εγώ τώρα. Θα μιλήσω στο TEDx Mavile Square στην Ελλάδα, το οποίο θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα κάνω ένα βίντεο και θα το στείλω και το θέμα μου είναι μέσα από την κανένα βλέπουμε έναν άνθρωπο χαρούμενο, έναν άνθρωπο αισιόδοξο. Επομένως θεωρούμε πως μια ομιλία από εσάς που θα μας δείχνει τη σημασία του να είμαστε χαρούμενοι, πόσο σημαντικό είναι να γελάμε και να λέμε ότι είμαστε καλά προκειμένου να γίνουμε καλά, είναι το ιδανικό για το κοινό μας. Πόσο σας έχει βοηθήσει αυτή η στάση ζωής? Αυτό είναι το θέμα μου. Και αύριο θα έρθει εδώ η Σοφία, η Black Veilur και ο Κουράκος για να με βοηθήσει ο Κουράκος, δηλαδή, γιατί η Σοφία απλά έρχεται για παρέα, να με βοηθήσει ο Κουράκος
να φτιάξουμε λίγο κάποια πράγματα στο σπίτι, να μπουν κάποιες κουρτίνες, να φτιάξουμε κάτι τραπέζια για καρέκλες έξω για το σαλό, για το μπαλκόνι. Τώρα εγώ έχω πάθει λίγο ένα... έχω πάθει μια τρέλα, γιατί το θέμα που έχω γράψει εγώ για το TEDx είναι εντελώς άσχετο με αυτό που μου είχαν ζητήσει, γιατί εγώ άλλο νόμιζα ότι είναι το θέμα. Ρου, τι έχεις να πεις, γνώμη για λάθος θέμα που έχω γράψει στο TEDx. Γνώμη, παιδιά, το γνώμη είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησαμε με το Δημήτρη στη Μύκονο. Είχαμε πάει διακοπές, το Borf, και από τότε το λέω συνέχεια για όλα τα θέματα. Οπότε θα το ακούτε συνέχεια τώρα μέχρι να μου ξεκολλήσει. Λέω συνέχεια γνώμη για καύσωνα, γνώμη για το ότι έχω γράψει λάθος θέμα στο TEDx. Ωραία, αμάν. Παιδιά, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής και απλά έχω κάτι στο YouTube και απαντάω στα σχόλιά σας και περνάω τέλεια, γιατί λέτε πράγματα τα οποία μόνο όσοι βλέπετε αυτό το κανάλι καταλαβαίνουμε, μόνο όσοι έχουμε αυτή την επικοινωνία, και περνάω τέλεια, σας απαντάω στα μηνύματα και είναι τέλειο! Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν πιστεύετε ότι ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα? Εγώ τώρα συνειδητοποίησα ότι, δηλαδή, σχεδόν τελειώνει το καλοκαίρι και κάπως λίγο έχω σοκαριστεί. Επίσης, άσχετο, ξέρετε τι θέλω να μου γράψετε εδώ από κάτω στα σχόλια, ποιοι είναι οι τρεις αγαπημένοι σας YouTubers Έλληνες. Οι τρεις αγαπημένες σας Έλληνες YouTubers. Δεν έχει και μπαταρία η κάμερα. Γράψτε με εδώ από κάτω ποιοι είναι οι τρεις αγαπημένες σας Έλληνες YouTubers. Μαζεύω τα ρούχα, βάζω την κάμερα να φορτίσει και τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Απλά... life mood. Είναι αυτή η μάσκα της Happy Vita. Ωραία. Αβοκάντο. Ο Ρου μόλις βγήκε από το πορτάκι του, αυτό ήταν ο θόρυβος που ακούσατε. Όλα θα πάνε καλά στη ζωή. Όλα θα πάνε τέλεια. Έχει έρθει εδώ πέρα η Black Velour. Black Velour. Βασικά έχει έρθει ολόκληρο το κανάλι Black Velour, γιατί είναι εκεί και ο Δημήτριος ο Κουράκος, που, ο οποίος έχει σπάσει τα νεύρα του Ρου. Δηλαδή πραγματικά ο Ρου τον συχαίνεται βαθιά. Σοφία! Είναι όμορφο σαν μαϊμού! Κοιτάξτε εδώ τι μου φέρανε τα παιδιά από την Coco Make It Yours. Αυτό το κερί μυρίζει σαν καλοκαίρι, κοκτέιλ, τσίχλα, bubble, τέτοιο που είναι... Καρπούζι, πεπόνι. Καρπούζι, πεπόνι. Ναι, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, το καρπούζι και το πεπόνι, αγάπη. Ευχαριστώ, Σοφία. Και αυτό εδώ που είναι το αγαπημένο της Σοφίας είναι το spicy chocolate, το οποίο είναι έτσι για πιο spicy καταστάσεις. Και μου στείλανε και δύο κολόνιες, παιδιά. Μυρίζει και οι δύο. Αχ, ρε, πω. Αυτή μυρίζει πραγματικά τέλεια. Μύρισε με. Και η Σοφία μου είπε που το έχει δοκιμάσει ότι έχουν και διάρκεια στο χώρο και στο χρόνο. Μυρίζει όλος ο χώρος. Ωρού. Ωρού, εγώ. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Το τραπέζι το έφτιαξα εγώ και η Σοφία. Πραγματικά μας πήρε λίγη ώρα, αλλά ευτυχώς το έχουμε με αυτές τις δουλειές, οπότε όλα καλά. Ένα τεταρτάκι. Είδες πόσο δύσκολο είναι, Κουράκο, που κορόιδευε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Α, εντάξει, εντάξει. Άστο. Α, ο Μπόμπο Μάστορας μιλάει πολύ απότομα. Και τώρα, ολομόναχος παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, έχω φτιάξει αυτό εδώ, το οποίο θα μπει εκεί μάλλον, δεν ξέρω για πού το έχω πάρει. Έλα μαλάκα, σε ποιους απευθύνονται ότι θα τα φτιάξω εγώ αυτά μόνος μου, Κουράκο, εσύ μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό? Ναι, είναι πάρα πολύ, δεν χρειάζεται, δεν το κάνω το μάνιο, θα φτιάξω, ναι. Χωρίς μάνιο. Δημήτρη, σταμάτα να σε
Λοιπόν. Παιδιά, βλέπετε πώς μου μιλάει ο Κουράκος, ε! Βλέπετε πώς μου μιλάνε όλοι απέξια! Εγώ μιλάω πολύ ωραία. Ναι, απλά δεν καταλαβαίνω την έντασή σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Ωραία. Το φωτιστικό φτιάχτηκε, το έφτιαξα ολομόναχος. Εδώ μπήκε αυτό το φωτιστικό για το οποίο δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος γιατί είναι λίγο πιο ψηλό από ό,τι πίστευα. Καλά, γενικά τώρα έτσι όπως το βλέπω το σαλόνι θέλω να το αλλάξω όλο. Και εδώ και εκεί μπήκε αυτό που είναι το αντίστοιχο σε μεγάλο του. Και συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά ότι εδώ ρε παιδιά δεν πρέπει να γίνει λίγο πιο χρωματιστό, λίγο κάτι να γίνει. Μήπως γίνει όλος αυτός ο τείχος, μπει μια ταπετσαρία, γίνει όλο μοβ, γίνει κάτι λίγο παιδί μου, λίγο να γίνει ένα παπ. Και έξω το τραπεζάκι με τις καρέκλες και τέλειο που θα καθόμαστε και θα λέμε τα νέα μας. Βέβαια έξω έχει άπειρα μυγάκια, δεν ξέρω πότε θα κάτσουμε εδώ. Τα παιδιά φύγανε τώρα και θα πάμε να βρούμε τη Βενετία με την Αλίκη στο κέντρο για να πιούμε καφέ. Απλά εγώ τώρα, αρχικά κοιτάξτε εδώ έξω τι γίνεται. Είναι όλα αυτά σκουπίδια ρε γαμώτο. Απλά εγώ τώρα κατεβαίνω κάτω για να ταΐσω κάτι γατάκια γιατί μου έστειλε η Σοφία. Γιατί φύγανε τα παιδιά και έχουν ξεκινήσει ήδη. Ότι έχει κάτι γατάκια κάτω και εγώ τρελάθηκα. Οπότε πάω τώρα κάτω. Και ήρθανε όλοι. Ρε, τι θα γίνουν όλα αυτά εδώ τα γατάκια. Παιδιά, γενικά. Τώρα έχω λίγο σοκαριστεί. Σκέφτομαι τι να κάνω. Να πάρω την Κατρίνα να έρθει να πάρει τα γατάκια. Είναι πάρα πολύ μικρά, ρε, δείτε τα και είναι και πάρα πολύ πεινασμένα. Παιδιά, εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προτείνω, αν έχετε γατί, ας πούμε, πάρτε μία έξτρα γατοτροφή, δεν είναι κάτι, και αν έχετε γατιά στην περιοχή, κατεβείτε κάτω, δηλαδή αν δεν μπορούμε να τα πάρουμε σπίτι μας, τουλάχιστον να τα φροντίζουμε. Κατεβείτε κάτω, δηλαδή εγώ τώρα θα κατέβω να τους βάλω λίγο νερό. Τους έβαλα τώρα τροφή, δεν είναι κάτι. Και να μην, ακόμα και να μην έχετε κατοικίδια, δεν έχετε γάτες και έχετε σκύλους, πάρτε μια έξτρα έτσι τροφή γάτας, δεν είναι κάτι. Δηλαδή υπάρχουν και με 15-20 ευρώ ας πούμε τροφές και κάπως ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Παιδιά, έχουμε έρθει εδώ για... Τώρα μας αλλάζουν τραπέζι, γι' αυτό θυμήθηκα ότι κάνω vlog. Εγώ να σας πω ότι ο Φίλιππος είναι ο πιο όμορφος άντρας της γης. Μετά τον Άλεξ. Συγγνώμη, τώρα δεν κάνει να το δει. Μπορεί να το δει ο Άλεξ και να στεναχωρηθεί. Θα δει ο Άλεξ τα βλέπω. Ο Φίλιππος είναι ο πιο ωραίος. Και έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί στην Καλυθέα στο Μόμο που είναι φανταστικό. Δείτε εδώ τον κήπο. Ναι. Πώς σας φαίνεται. Να σου πω κάτι, τι περίεργη μπλούσα είναι αυτή που φοράς. Χοντό. Σημαίνει σ' αγαπάω. Α, νόμιζα ότι ήταν από το Lord of the Rings. Πορτογαλέζικα. Είσαι πάρα πολύ φίλη μας. Έλα εδώ στο vlog. Όχι, ρε! Έλα, γιατί! Ελάτε! Μας βλέπει η κυρία αυτή. Η κυρία αυτή μας βλέπει. Ναι. Είναι 65 πλάς και είναι η καλύτερη. Μας έχει περιποιηθεί πάρα πολύ. Είναι φανταστική θεάρα. Γνώμη για outfit Έλληνα τράπερ. Πάρα πολύ σεξι. Θέλω να το πω εδώ και τόση ώρα. Υπέροχη και εσύ. Τέλειο, τέλειο. Δεν φαίνεται τίποτα να ξέρει. Στηρίζω ό,τι και να φορέσεις, γιατί ό,τι και να φορέσεις είναι τέλειο πάνω σου. Ρε Βενετία, αλήθεια, θα γράφει κάτω στο σχόλιο ότι τα έχουμε, δηλαδή κρυφά από τον Άλεξ. θα καταλάβουν την αλήθεια, δηλαδή. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ, τι κουβαλάς. Α, έχεις δωράκια. Ναι. Ωραία. Κοπέλα, απλή. Έχεις καταλάβει ότι πια είσαι πάρα πολύ απλή. Εγώ θυμάμαι ότι παλιά έβγαινες για καφέ πριν γίνουμε φίλοι ναι. Και έβγαινες με γούνες, με 7 στρώσεις γλεφαρίδες. Ρε ναι, και όλοι έχουν στο μυαλό τους αυτή τη βένη και ναι. Μου λένε γιατί ήρθες τόσο απλή σήμερα και με σπάσει 3 χρόνια τώρα έχω με τζεμ και τίτσερτ. Γιατί όμως έγινε αυτή η βαρέθηκα, δεν κουράστηκα. Να σε ρωτήσω κάτι. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και εγώ ρε σήμερα. Γιατί πάντα κρατάς τραυματικά. Σε κάθε vlog είναι εκεί ο Φίλιππος. Φέρτε μου μία. Γεια σας παιδιά. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι λέει. Πιστεύω... δεν πιστεύω στις κακοήθειες. Αποκλείεται. Μαλάκα πάλι! Δημήτρης Κουράκος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αλήθεια. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Επίσης έχουμε... Α, γεια! Αλίκη, Αλίκη Σιωτσάκη. Α, πάμε βλέπω στο vlog. Έχω τα κάθομαι να τρώω. Οκ. Τι έγινε, Βενετία μου?
Ξαναφοριέμαι. Όχι. Γιατί υπάρχουν πολλοί βλαμμένοι και έξω. Στον κόσμο. Αχ, Βενετία, βγαίνεις πολύ όμορφη, ε. Όχι ότι δεν είσαι, αλλά η κάμερα είναι καλή. Η κάμερα είναι δυνατή. Και make-up artist από τα εξωτερικά. Κάποια σύσταση. Κέρδισε τη Eurovision σχεδόν. Κέρδισε τη Eurovision ένα τσακ πριν. Ένα βήμα πριν ήμουν. Το highlighter το κέρδισε. Παιδιά, φύγαμε τώρα από την Καλλιθέα και πηγαίνοντας προς το σπίτι, ήρθα από μία κρεπερή που δεν έχω φάει πιο ωραία κρέπα στη ζωή μου, ελπίζω να με ακούτε, που λέγεται Κρεπιλατίων. Και τώρα περιμένω την κρέπα μου την Αλμυρή, η οποία είναι όμως έτσι πάρα πολύ ελαφριά, γιατί είναι και μία η ώρα το βράδυ. Και είναι πάνω στην Κηφισίας. Και τα παιδιά μέσα είναι όλοι φίλοι! Έλα πάμε για την εκατοστάρα! Έλα πάμε για την εκατοστάρα πια! Η πιο ωραία κρέπα που έχω φάει ever, να ξέρετε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είμαστε. Λοιπόν, έχω να περάσω από τον Νίκο για να του δώσω τις memory card για τα επόμενα τα vlogs. Μπορεί να βρεθούμε και με την Κατρίνα για να πάρουμε τα γατάκια να τα πάμε στο καταφύγιο, στο Little Shelter. Γενικά διάφορες δουλίτσες οι οποίες τρέχουνε. Παιδιά, εγώ τώρα έφυγα από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που λέτε, μια γνωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Είχα πάει εγώ τώρα εκεί, γιατί έχω ένα θέμα τέλος πάντων με το YouTube και τέλος πάντων κάτι πρέπει να στείλω, κάτι έγραφα, κάτι αυτά. Οπότε πάω λοιπόν εκεί στην γνωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και τους λέω γεια σας, αυτό, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Και είναι εκεί μια κυρία πάρα πολύ σπαστική, καθόλου εξυπηρετική και καθόλου γλυκιά και μου λέει αυτό. Μου λέει, αυτό δεν γίνεται. Γεια σας. Λέω, α, δεν γίνεται. Λέω. Εγώ από μέσα μου, βοήθεια, διαλογισμοί, σώσε με Θεέ μου, Παναγία μου, Φουρέιρα μου, Παναγιά μου. Λέω, α, δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, να, μήπως μπορούμε να κάνουμε αυτό. Όχι, μου λέει, τι δεν καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Λέω, μαλάκα, αποκλείεται να το ζω εγώ αυτό τώρα, βοήθεια, θα τρελαλώ. Ναι. Και πάω να φύγω και είναι και ένας άλλος συνάδελφός της, ευτυχώς ο άνθρωπος, και μου λέει όχι, μου λέει μπορείς να το κάνεις έτσι και έτσι και έτσι, και μου λέει είναι μπαμ μπαμ εύκολο. Γνώμη για κυρία, τα νεύρα της κυρίας, γνώμη για την αγένεια της κυρίας, γνώμη για την μη εξυπηρετικότητα της κυρίας, γνώμη για τη δική μου ήρεμη αντιμετώπιση, η οποία όμως δεν ήταν τόσο, ήταν ήρεμη εκεί, αλλά εδώ βγάζω τα νεύρα μου σε εσάς. Τι φταίτε κι εσείς. Πάω τώρα να δώσω τις memory cards στον Νίκο και να ηρεμήσω. Έχω έρθει εδώ στον Νίκο, του έδωσα τις memory της SD και τώρα κάνουμε και αυτό που σας έλεγα, το πρόβλημα που έχω με το YouTube. Βλέπεις που εμένα με κάνει blur και εσένα όχι. Ναι, γιατί κάνει focus εμένα. Ναι, δεν μπορεί να κάνει και στους δυο μας, τι είναι αυτό. Είναι εσύ πολύ κοντά, ρε, είμαστε με ένα χρόνο απόσταση. Εκεί θα είναι και εσύ και δύο. Αλλά πόσο άσπρο είμαι. Και εγώ πόσο μαύρο. Έχει μαυρίσει πάρα πολύ. Ναι. Τώρα τι να σα πω, ό,τι κάνουμε. Τι να σα πω κι εγώ που όλα τα περίμενα μα έγιναν αλλιώ, έτσι. Άμα το κερατάκι μου. Παιδιά, ήρθε η Κατρίνα. Τα τέσσερα, τα μικρά τα γατάκια είναι πίσω στο Πορπαγκάζ. Θέλω να σα πω ότι η Κατρίνα απλά τα είδε, τα έβαλε μέσα στο κλουβί έτσι. Τύπου έλα. Δηλαδή ήταν το πιο εύκολο πράγμα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, δηλαδή εγώ σας μιλάω, αλλά εισπνοή εκπνοή γίνεται από το στόμα, γιατί τα τέσσερα τα μικράκια από το φόβο τους μάλλον έχουν καταχέσει. Συγγνώμη αν τρώτε τα κουτέ και μια μούφα εδώ, και αυτά τα τέσσερα μικράκια έχουν καταχέσει, μάλλον έχουν κάνει τα πάντα και δεν μπορείς να αναπνεύσεις εδώ μέσα. Δεν μπορείς, όχι. Και πιστεύω ότι θα έχουν, επειδή είναι και τα τέσσερα στο ίδιο κλουβί, θα έχουν χεστεί και μεταξύ. Κατάλαβε, έχει γίνει αυτό. Θα πλύνεις εσύ τώρα. Εγώ θα τα πλύνω. Ναι. Πώ. Εσύ μου τα έφερες. Αχ, κάτι πρέπει να κάνεις. Πιστεύεις πώς θα αντέξει και αυτός ο δόλιος που είναι ιατρός στο Little Shelter. Θα με παρατήσει και μετά τι θα κάνει. Αλλά αυτός ο ήρωας μαλάκα του Little Shelter, ο κτηνίατρος ο Παναγιώτης, παιδιά, είναι ήρωας. Δηλαδή τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω τι μυρίζουμε αυτή τη στιγμή.
Φίλιππος. Είναι 3 εβδομάδων κάτι γατάκια κάτω, είναι πάρα πολύ μικρά. Λέω, στείλε βίντεο να δω. Κατάσταση, μου στέλνει βίντεο 3 μηνών τα γατιά. Μέσα έπεσε. Είναι 3 μηνών τόσο μικρούτσικα. Μα είναι τόσα, ρε. Δεν είναι τόσο. 2,5 πατημένα, σβήνουν τα τρίτα τους κεράκια 3 μηνών. Τώρα, σε όσο νούπο. Happy birthday. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μάθημα την ώρα και τη στιγμή που δεν σε έχω μπλοκάρει. Και Κατρίνα, πες λίγο, έχει ανοίξει παιδιά και site το A Little Shelter. Θα υπάρχει εδώ από κάτω, πέρα δηλαδή από το Instagram που είχαν πάντα. Ναι. Τώρα υπάρχει και το site όπου εκεί μπορούν πρώτον να βρείτε διάφορα πράγματα, κούπες, τσάντες κτλ. Τα ψωνίζετε και τα έσοδα πηγαίνουν στο καταφύγιο. Πού να πηγαίνουν, στο κανάλι του Fipster. Θα έπρεπε. Δεν υπάρχει εκεί να βάλουμε ένα button donate Fipster. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Αν εγώ βρω ένα σκυλάκι. Ναι, να το πάρεις, να το πας στον κτηνίατρο. Ναι. Να το φωτογραφίσεις ωραία, να δεις αρχικά αν έχει τσιπάκι. Ναι. Άμα είναι, αν είναι, ανήκει σε κάποιον άνθρωπο. Ωραία. Αν δεν έχει τσιπάκι, θα το περιποιηθείς. Θα το φωτογραφίσεις έτσι να είναι ωραίο, γιατί όλα είναι θέμα marketing σε αυτή τη ζωή. Ωραία. Και θα το ανεβάσεις σε όλες τις σελίδες που υπάρχουν στο Facebook. Υπάρχουν άπειρες σελίδες φιλοζωικού περιεχομένου. Χάθηκε, βρέθηκε, υιοθετώ κλπ. Ανεβάζεις με την περιοχή που βρίσκεσαι, με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Έτσι το προμοτάρεις πολύ ωραία και κάνεις υπομονή μέχρι να του βρεις ένα σπίτι. Ήθελα να καταλάβω πού θα εμπλακεί το Little Shelter, αλλά δεν άκουσα κάπου. Θα εμπλακεί στην περίπτωση που κάποιος δεν αδυνατεί να το κάνει αυτό. Και όταν okay. Αδυνατεί, δεν εννοώ ότι αύριο φεύγω διακοπές και δεν μπορώ. Δηλαδή, και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένη δυστυχώς χωρητικότητα. Άρα, η πρώτη παιδιά επιλογή είναι να το φροντίσουμε εμείς. Εμείς, όταν έχουμε χώρο, παίρνουμε. Βέβαια, προτιμάμε να παίρνουμε ζωέκα τα οποία δεν είναι απλά στην. Στον δρόμο, είναι και λίγο χτυπημένα, είναι και δεν λίγο ταλαιπωρημένα. Δεν μπορεί απλός κόσμος να ασχοληθεί και να τα κάνει καλά με ιδιαίτερη ευκολία. Ναι. Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι. Ναι. Λίγο καθένας. Δηλαδή, αν ο καθένας μας βοηθούσε από ένα ζωάκι, δεν θα να υπήρχαν αδέσποτα, καλέ. Δεν θα υπήρχαν αδέσποτα, πρώτον, και δεύτερον, εμείς θα είχαμε ζωή. Επίσης, θα είχα μια πιθανότητα παραπάνω να κρατήσω, ας πούμε, και τη σχέση μου, γιατί ο Ντρέας θα το κόψει με τα πόδια για την Πάτρα. Δεν βρισκόμαστε πια. Βλέπω μόνο γατιά και σκυλιά. Πότε ξέρω. Καλέ, εγώ γιατί έκλεισα το παράθυρο. Σε έκλεισε το παράθυρο για να ακούγεσαι στο YouTube και ναι. Πεθάνω από σκατήλ. Παιδιά, έχουμε φτάσει. Θέλω να δείτε. Να τα 4. Τα μικρούλα. Μα περιμένετε τώρα. Μου φέλα εδώ. Πω πω, είναι 4 κουκλιά, ρε. Τι είναι αυτό, παιδί μου, είναι με μπαταρίες. Έχουμε και άλλα 9 τέτοια κάτω. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Πω. Φρικτοδία. Και αυτά δικά μας είναι. Γεια σου και σένα. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, χαίρο πολύ. Η Μούφα στην απόλυτη τρέλα, στην απόλυτη, δεν το πιστεύει αυτό που γίνεται. Κοίτα πόσο... Όπου αυτό είναι, παιδί. Κοίτα πόσο μικρούτσικο είναι αυτό το παιδί. Α, κοίτα. Όχι ένα μωρό, όχι ένα μωρό, όχι ένα μωρό. Είσαι αξιαγάπητο. Αφήνει. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Ωρα. Το εξωγεινάκι. Είναι το μάλλον. Με μπλε ματάκια. Εξωγεινάκι μικρό. Γιατί δεν κουνιές. Παιδί μου μικρό. Τι είσαι ζει. Ωραία. Μπαταρίες. Κοίτα φάτσα εδώ. Ο Βλάκ, παιδί μου, τι Βλάκας που είσαι.
Τι βλάκας, 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 βλάκας. Ωε, ωε, ωε. Αλλά γιατί είναι αυτό? Είναι ψεύτικο. Γεια σου ρε Παναγιώτη, τι κάνεις? Είδες τα τέσσερα μικρά τερατάκια που σου φέραμε δώρο? Είμαι πολύ χαρούμενος πάντα. Αυτά τα ωραία τα αγοράκια. Χαίρεσαι? Εδώ παιδιά φωτογραφιζόμαστε για το γκαλά Αυγούστου. Τι ωραία που ποζάρισες. Παιδί μου, σταμάτα να ποζάρεις, θα σας πάω στο ξύλο ρε μαλάκα. Ποζάρι. Παιδί μου, σταμάτα. Εντάξει, φρίκι όλο αυτό που βλέπω, φρίκι. Παιδιά, όχι, δεν καταλαβαίνετε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό εδώ, παιδί μου, εσύ, παιδί μου? Αλλά το πιο αγαπημένο μου από όλα είναι αυτό εκεί. Αυτό εδώ που είναι το πιο κοντό από όλα, το πιο αναζιάρικο, το πιο τσιτσινέλικο. Και σίγουρα. Παιδί μου! Γεια σου. Εντάξει, φρικτό αυτό το θέμα. Εγώ τι κάνω στη ζωή μου, παιδιά, έχω γυρίσει στο σπίτι και αράζω. Έχω παραγγείλει τώρα να φάω μια μακαρονάδα με κιμά και μια σαλατούλα. Παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Αν, μια πάρα πολύ υποθετική ερώτηση θα σου κάνω. Αν πάρουμε δεύτερο γατάκι, εσύ θα χαρείς ή θα με σκοτώσεις στον ύπνο μου? Επίσης, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Σίγουρα σε ένα παλιότερο βίντεο θυμάμαι ότι το είχαμε πει. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει σε vlog. Εγώ, παιδιά που λέτε, στα 15 μου είχα πάει και είχα κάνει 3 τατουάζ. Τώρα άσχετο, αυτό απλά τώρα το θυμήθηκα. Είχα κάνει ένα τατουάζ εδώ, το δελφίνι, που το λατρεύω γιατί πιστεύω ότι είμαι δελφίνι. Και είχα κάνει και άλλα 2 τατουάζ. Το ένα εδώ και το άλλο εδώ. Ωραία. Και εγώ αυτά τα 2, από την ώρα που τα έκανα, εκείνη την ώρα το μετάνιωνα που τα έκανα. Και λέω κάθε χρόνο ότι θέλω να πάω, αχ, τελειώνει η μνήμη, πρέπει να αλλάξω memory card. Και έλεγα λοιπόν ότι κάθε χρόνο θέλω να πάω να τα αφαιρέσω αυτά τα τατουάζ. Άμα ξέρετε κάποιο καλό αφαιρετικό τατουατζίδικο, δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ, κάπου που μπορώ να πάω να αφαιρέσω αυτά τα τατουάζ χωρίς να μείνουν σημάδια. Επίσης θα μείνουν σημάδια, ξέρετε, έχετε εσείς τατουάζ που τα έχετε αφαιρέσει? Σας παρακαλώ, γράψτε το μου εδώ από κάτω στα σχόλια ή στείλτε μου μήνυμα στο Instagram. Σκέφτομαι εδώ μην τελειώσει. Ή στείλτε μου μήνυμα στο Instagram και πείτε μου, θέλω να πάω να αφαιρέσω τα τατουάζ. Γνώμη για φέρες τατουάζα έχετε, ξέρετε, μπορείτε να με βοηθήσετε. Τελειώνει Memories D. Τα λέμε στην επόμενη Memories D. Δηλαδή, στο ίδιο vlog, δηλαδή εσείς τώρα σε 1, 2, 3, 2, 1, παπ, αλλά σε μια καινούργια SD. Έλα παιδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε? Έλα. Ρε μου, τι έχεις πάθει σήμερα ρε παιδάκι μου, γιατί με έχεις τρελάνει? Σε παρακαλώ, πες μου λίγο. Τις ημέρες που είμαι μέσα στο σπίτι, κάνεις σαν τον τρελό ρε παιδί μου. Έχεις και τσίμπλες. Μα δεν μπορούμε όμως. Αου, ρε. Ωραία. Παιδιά, αλήθεια, σήμερα με έχει τρελάνει το λουλούδι μου εμένα. Έχω κάνει δουλειές, η ώρα πια έχει πάει 8 και 4, oh my god. Και έχω να κάνω άλλες τόσες δουλειές, έχω να τελειώσω πια την ομιλία μου για το TEDx που σας έλεγα και τις προάλλες. Ότι έχω να κάνω αυτή την ομιλία στο TEDx και σήμερα θέλω έτσι λίγο να ασχοληθώ full με αυτό για να προχωρήσουμε λίγο στη ζωή μας. Εν τω μεταξύ ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι θέλω να κάνω αλλαγές στο σπίτι, αλλά έβαλα ένα όπα και λέω δεν γίνεται. Το πιο σημαντικό όμως σε όλα αυτά που έγινε είναι ότι εκεί που καθόμουν αμέριμνος στο καναπέ μου ήρθε ένα mail το οποίο έλεγε έχετε λάβει αυτό το email στη διεύθυνση μπλα 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 επειδή έχετε κάνει αίτηση με αριθμό μπλα μπλα μπλα. Αν συμφωνείτε παρακαλώ επιβεβαιώστε πατώντας ή αντιγράφοντας το... Και κάποιος λοιπόν με έκανε, με δήλωσε στο GNTM.
Γέλασα πάρα πολύ, ανέβασα πάρα πολλά stories τρολάροντας την συμμετοχή μου στο GNTM. Αν θέλετε να βλέπετε κι εσείς τέτοια troll stories, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Θα υπάρχει εδώ. Κάποιος από εσάς, πονηρούλης, κατεργάρης, τσαχπίνης και ναζιάρης με δήλωσε στο GNTM. Για 2 δευτερόλεπτα το σκέφτηκα και λέω, λες να πάω στο GNTM. Μετά εντάξει, είπα όχι τελικά, οπότε δεν πιστεύω ότι θα πάω στο GNTM. Αλλά γενικά, μην κάνετε σαν τους τρελούς, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα στο Instagram και μου λέγατε πήγαινε. Μα πραγματικά, παιδιά, δηλαδή. Μόλις γύρισα από ψώνια, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, φρούτα κτλ. Επίσης, να μην ξεχάσω να σας πω ότι επειδή με έχετε ρωτήσει αρκετές φορές από πού είναι αυτά τα φανταστικά γυαλιά που δεν τα βγάζω από πάνω μου, να σας πω αρχικά ότι έχουν και μυοπία, γι' αυτό δεν τα βγάζω από πάνω μου. Είναι ηλίου με μυοπίας και είναι από Οκιο Παπαβασιλείου. Κάπως έτσι. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, θα έρθουν εδώ πέρα επιτέλους για να βάλουν, να αλλάξουμε τα κουφώματα, να αλλάξουμε τα τζάμια, θα μπουν καινούργια τζάμια, θα μπουν σίτες επιτέλους σε αυτό το σπίτι. Οπότε θα ξυπνήσω αύριο νωρίς γιατί θα έχω μάστορες εδώ. Και τώρα θα κάνουμε supermarket haul. Πήρα, επειδή εγώ δεν έχω τίποτα στο σπίτι, πήρα αυτά τα μπισκότα, πήρα σαμπουάν, πήρα ψωμί του τόστ, ταυτόχρονα εγώ να τα φτιάχνω λέτε κιόλας, πήρα γαλοπούλα πυρί, πήρα φρόλουτρο, πήρα γιαούρτια. Μη γυρίσεις ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή. Πήρα νεκταρίνια. Και πήρα και μπανάνες. Επίσης πήγα στο φαρμακείο και πήρα, ρώτησα τις φίλες μου που είναι ο ΕΟΔΗ, δηλαδή η Μέρκη και το Ρέντε, εγώ τους λέω ότι είναι ο ΕΟΔΗ γιατί ξέρουν τα πάντα από φάρμακα, χάπια, κορονοϊούς, όλα αυτά. Η Ντορέντα μου πρότεινε να πάρω αυτές τις βιταμίνες, βιταμίνη C, της Lanes και βιταμίνη D3 Fix K2. Αυτά πήρα. Παιδί μου, τι τρως. Στην υγειά μας. Καλημέρα, παιδί μου. Ναι, μωράκι μου. Ναι, έχεις κάτσει εδώ ήσυχος και περιμένεις στην κουζίνα. Μωράκι μου, μικρό. Σήμερα θα είναι λίγο μια δύσκολη μέρα γιατί θα έχει πολύ φασαρία. Αλλά από αύριο θα είμαστε πάλι ήρεμοι και όμορφοι και καλοί. Τρίχες. Όσοι έχετε γάτες, με καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλά. Ωραία. Παιδιά, έχει βγει και εδώ πέρα του υπνοδωματίου. Το βλέπετε. Γιατί θα μπουν εδώ πέρα διπλά τζάμια, αλουμίνια. Α! Το βλέπεις? Το βλέπω. Τέλειο, μπόρεσε και μπήκε μέσα. Βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλιώς. Εδώ έχει μπει το πρώτο το τζάμι και η Ιωάννα ιδιοκτήτρια
Η καλύτερη διοκτήτρια του κόσμου. Μην τρέπεσαι, Ιωάννα. Όχι, είμαι χάλια. Χάρη στην Ιωάννα θα έχουμε ζέστη και κρύο. Και διπλά τζάμια και σίτες και όλα. Τρέπομαι. Την τρέπεσαι, καλέ. Η καλύτερη διοκτήτρια. Είδες, ξεπέρασες τον προηγούμενο. Α, χαίρομαι. Και σύντομα και με διαφορά. Και σύντομα, πραγματικά και σύντομα. Φαντάσου και είναι η αρχή. Λοιπόν, παιδιά, φύγανε οι μάστορες, τα αλουμίνια, τα πατζούρια, οι σίτες, όλα έχουν τοποθετηθεί. Βλέπετε εδώ καινούρια πατζούρια, σίτες και τα... Ωραία, είναι σε όλο το σπίτι αυτό. Απλά ποια είναι η βλακεία, ότι ο Ρου, γιατί εγώ είχα πριν το τέτοιο ανοιχτό τη σίτα, και ο Ρου μπορεί και βγαίνει κάτω από τη σίτα. Οπότε θα πρέπει να ξανάρθουν οι άνθρωποι για να το τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν γίνεται να μην μπορώ να έχω τη σίτα ανοιχτή, γιατί θα βγαίνει το γατί. Επίσης, η βλακεία είναι ότι προς το παρόν δεν κάναμε το πορτάκι εδώ του Ρου, γιατί πρέπει να έρθει τζαμάς, οπότε του έχω εδώ το φαγητό του και την τροφή του, και εδώ την άμμο του. Αυτό εντάξει τώρα είναι προς το παρόν, δηλαδή αύριο μεθαύριο πιστεύω θα έχουν φτιαχτεί όλα, αλλά είναι όλα φτιαγμένα, έτοιμα, τα. Και για να μην κάνεις τους τρελούς, δεν τα πλήρωσα εγώ αυτά, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα γράφετε εδώ από κάτω ότι Φίλιππε, δεν είναι δικό σου το σπίτι, δεν το έχεις αγοράσει. Αυτά τα έκανε η διοκτήτρια, γιατί μου το είχε πει από την αρχή όταν είχα μπει εδώ πέρα ότι θα το κάνουμε κάποια στιγμή και το έκανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιωάννα, την ιδιοκτήτρια. Και τώρα, ωραίος ο μαύρος κύκλος. Γνώμη για μαύρο κύκλο. Βαδιά, Κωνσταντίνος. Τι. Παιδιά, τελειώσαμε το κούρεμα. Είναι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μαλάκα. Κάναμε και τα μουσια, το βλέπετε. Εδώ όλο έχει καθαρίσει. Είμαι... Τέλειωσε, εδώ είναι. Τώρα γράφει. Τώρα γράφει. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα vlog με την Κατερίνα Καινούριο. Την Ιωάννα Μαλέσκου σούπα. Αφού μου έχεις στείλει ωστόσο μήνυμα και μου λες «Α, ξανθός πλέον». Το έχεις δει από κοντά. Και μετά γιατί μου στείλες μήνυμα. Καληνύχτα, φεύγω. Δεν συνεργόμαστε καθόλου. Τι είναι αυτό εδώ πέρα το νέον, λες και ξέρασε κάποιο alien, ένα νέον φως. Τρέχω, έχω ντυθεί και πηγαίνω στο σπίτι της Κατρίνας για να αφήσω το αμάξι και να πάμε μαζί στην Τεχνόπολη, γιατί ο φίλος μας ο Νίκος ο Ζήκος έχει μια φανταστική έκθεση. Θα σας πω πληροφορίες σε λίγο. Γιατί μπορεί να είναι τώρα αυτές τις μέρες μόνο για 3 μέρες στην Τεχνόπολη, αλλά μετά έχω την εντύπωση ότι δεν θα σταματήσει εκεί. Παιδιά, είναι πραγματικά φανταστική έκθεση, την ετοιμάζει μπορεί και ένα χρόνο, μπορεί να λέω και λίγο και παραπάνω. Έχει δουλέψει πάρα πολύ, αξίζει να τη δείτε. Παιδιά, ήρθα και βρήκα την Κατρίνα και τον Αντρέα και έχει άπειρη κίνηση. Η Κατρίνα είναι μία κούκλα σήμερα. Δείτε την. Σαν στάρ του σινεμά. Και ο Αντρέας είναι, λες και είναι, το μικρό το πιπίνι το γκομενάκι της. Μεγαλύτερος μου είναι. Ναι, αλλά... Αλλά και μικρό πιπίνι να ήταν, μια χαρά θα ήταν. Α, ο Βάκης. Βάκη, αγάπη μου. Έλα πάρε με από εδώ. Έλα πάρε με από εδώ. Έλα ρε παιδί μου. Έλα, παιδί. Είμαστε στην Τεχνόπολη, απλά... Ναι, αυτό το ξέρω, αλλά πού είμαστε και πού πάμε για να βρούμε το Ζήκο. Πιστεύω από εδώ. Το ένστικτό σου. Το ένστικτό μου που βγαίνει πάντα αληθινό. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μου λέει από εδώ. Βέβαια. Παιδιά, εδώ είμαστε. Είσαι διάσημη. Γεια σου αγάπη! Η Δήμητρα, παιδιά! Καλέ, τι ωραίο air condition έχετε εδώ! Τι γίνεται! Καλά περνάει και εσύ! Βλογκάρα, τι να κάνω! Δεν μου βάλεις! Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βάλω! Αυτές είναι φωτογραφίες κάτι... Αγάπη μου! COVID!
Καλώς ήρθες, Φίλιππε. Γεια σας, Ζικάκο. Παιδιά, ο Ζίκος είναι ο φωτογράφος, ο creator εδώ της έκθεσης. Όλα εδώ τα έχει φωτογραφίσει το χέρι του. Είναι πολύ καλός μου φίλος, δικός μου. Μας έχουν δει το κοινό μας, έχει δει να βριζόμαστε πολλές φορές σε βίντεο. Ναι, ισχύει. Είναι δικός μου φίλος. Αυτοί δεν είναι δύο άγνωστοι. Είναι όχι πολιτή. Ναι, γνωρίζεστε 10 λεπτά. Παιδιά, να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η έκθεση από πότε, Αγγελική μου? 27, 28, 29 Ιουλίου, αλλά μετά από τις 30 Ιουλίου και μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα φιλοξενείται στο νέο Ολυμπιακό Μουσείο, στο Golden Hall. Τέλεια! Έφυγα από την έκθεση και ήρθα στα γενέθλια του φίλου μου του Γρηγόρη, που τον έχετε δει νομίζω και σε ένα παλιότερο vlog μας. Γεια σου, Γρηγόρη! Γεια! Yeah. Και τα παιδιά εδώ με κοροϊδεύουν για τα vlogs που κάνω. Και τέλος πάντων, δεν δίνουμε σημασία. Και από εδώ, δεν νομίζω ότι τον έχετε δει. Α, υπάρχει ένα παλιό βίντεο που υπάρχει σε αυτό το κανάλι. Όποιος το βρει, να το γράψει εδώ από κάτω. Όποιος έχει δει αυτό το βίντεο, είναι παπάλαιο. Με τον Λοΐζο. Λοΐζος Δρουγκέρης. Ο Λοΐζος είναι micro-influencer, γιατρός τα βράδια. Το πρωί, ας μην το συζητήσουμε. Και να σας πω ότι ο φίλος του Γρηγόρη, ο Χρήστος, ήρθε... Δεν χωράω πια. Ήρθε με κάτι μπαλόνια για τα γενέθλιά του. Ο Χρήστος και ο Δημήτρης. Ο Γρηγόρης, γενέθλια, ωραία. Κολοκυθάκια. Ωραίο πλάνο. Γύρισα στο σπίτι. Ωχ. Ναι, μωρό μου. Ναι, παιδί μου, ναι. Μα θέλεις να παίξεις, ναι. Ναι, γαμώτο σου, ναι. Αου, αου, αου. Πω, πω. Οι μέρες αυτές είναι λίγο περίεργες. Αλλά όλα καλά θα πάνε. Έχει και πανσέλινο, γενικά, ναι. Άντε, τα λέμε αύριο, εντάξει. Τα λέμε αύριο, παιδιά. Άντε, γεια. Άντε, γεια.